Μουσική της Κύπρου. Ο Ανδρέας Χρυσάνθου παρουσιάζει Κύπριους καλλιτέχνες. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ, η Μουσική της Κύπρου μαζί μας στον Άστρα 92.8. Καβαδία η γραφή στα χείλη σου, Βαγγέλιο. Η γυναίκα που αγάπησες, στα χέρια σου την κράτησες, στο κλάμα και στο γέλιο. Μελώδησε στον Λόρκα, ρε καβάφι τον Σεφέρι. Τον ρίτσο κι άλλους πίτες, συμπόρευτες σου μάχητες, από ποικίλα με. Ανέλπιδο αλίγιστο, στο χρέος σου ακίμιστο, το βλέμμα σου στον ήλιο. Μια πίπα σου έρθει.
καπνό για να φουμάρεις. Μες στις θαλάσσεις το νερό σου καρχαρία επάνω το φτερό. Αιώνια σαν βολτάρι. Στον θάνατο με δάκρυ γλυκανάλατο για σε μ' ακούς ψιθυριστά κραυγάζω. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή απόψε και η μουσική της Κύπρου εδώ μαζί σας, όπως και κάθε Παρασκευή, παρουσιάζοντας ένα Κύπριο καλλιτέχνη, είτε αυτός είναι συνθέτης, τραγουδιστής, στιχουργός ή οργανοπαίχτης. Απόψε μαζί μας έχουμε τον αγαπητό φίλο Κουμέτο Κατσουλίδη. Φίλε Κουμέτο, σε καλωσορίζω στην εκπομπή, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μας για να μοιραστείς και προσωπικές αλλά και καλλιτεχνικές στιγμές της ζωής σου. Λοιπόν, και εγώ σε ευχαριστώ, Ανδρέα μου, για την πρόσκληση, όπως και τον σταθμό. Είναι τιμή μου και χαρά μου να είμαι εδώ, να μιλήσουμε, ούτως ώστε να ακουστεί και η δική μας φωνή, διότι πιστεύω ένας από τους σημαντικότερους λόγους που υφίσταται αυτή η εκπομπή είναι να ακουστεί ο Κύπριος δημιουργός. Ακριβώς, είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά γίνεται στα κυπριακά ραδιόφωνα, είναι μια αποκλειστική εκπομπή για τον Κύπριο καλλιτέχνη, μουσική της Κύπρου με ομικρό ιώτα, έτσι. Βέβαια. Και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να μάθει και ο κόσμος και κρύβονται και πίσω από τη φωνή κάποιου ερμηνευτή. Γιατί συνήθως μάθαμε να λέμε ακούσαμε ένα τραγούδι του Τάδε. Ενώ ο Τάδε δεν είναι αυτός που το τραγουδά, είναι αυτός που το έγραψε. Ναι. Έτσι, ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε ο Αλέξανδρος Σιλέος. Έτσι, ναι. Και έχει και τη μουσική. Ο ίδιος, ναι, συνθέτης. Έτσι. Ο Αλέξανδρος έκανε και την ενορχίστρωση και τη μουσική. Είναι μια αυτοδύναμη προσωπικότητα. Νεαρός, διαμένει στην Ελλάδα, γνωριστήκαμε μέσα από το διαδίκτυο, μου ζήτησε στίχους. Έχουμε και μία σχέση λόγω του ότι η μητέρα του είναι από τον Κορμαγίδη και αυτή. Και με μεγάλη χαρά να κάναμε κάποια τραγούδια. Έναν από αυτόν είναι αυτό που ακούσαμε πριν λίγο, εις μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου. Κάποιους στίχους που είχα γράψει έντονα και συγκινησιακά φορτισμένος μετά τον θάνατό του, και επειδή και ο ίδιος ο Αλέξανδρος έτρεφε μια και τρέφει μια ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη προς τον Θάνο, με μεγάλη χαρά και υπευθυνότητα μελοποίησε και ερμήνευσε το κομμάτι. Αθάνατος στο θάνατο. Έτσι, ναι. Και όπως, όπως μου είχε πει κάποτε σε μια συνομιλία μας με τον Νίκο Δοξανθόπουλο, τον ηθοποιό, μου είπε πως ο καλλιτέχνης πεθαίνει δυο φορές. Ναι. Η μία είναι όταν το ξεχνάνε. Έτσι. Έτσι. Ήταν και ένα λογοπαίγνιο με το Θάνος, που ο Θάνος ο αθάνατος, ο οποίος μερίμνησε για να παραμείνει αθάνατος. Ο κάθε δημιουργός, πιστεύω, λειτουργεί με έναν τρόπο που μέσα στη διάρκεια των χρόνων, ξεκινώντας και από την αρχαία Ελλάδα, δίνουμε τεράστια έμφαση στην ιστεροφημία και τα πνευματικά παιδιά των δημιουργών είναι ψηφίδες πολιτισμού, τις οποίες προσφέρουν προς τους υπόλοιπους είτε ακροατές είτε αναγνώστες, ανάλογα με το κοινό που διαθέτουν. Έτσι. Ο Θάνος ο Μικρούτσικος, να υποθέσω ότι από τους αγαπημένους σου. Αλλήμωνο, ναι. Είναι από τους αγαπημένους μου.
κυρίως με τη δουλειά που έκαμε με τον Σταυρό του Νότου, με τον Νίκο Καβαδία, που ασχολήθηκα και εγώ σε κάποια φάση αρκετά έντονα, πριν 12 χρόνια, που ήταν τα 100 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου ποιητή μας. Και κάμαμε μια, πιστεύω, αρκετά έτσι όμορφη, ταπεινή δουλειά με στίχους δικούς μου, το «Muchas gracias, Καβαδία». Ήταν μια εξαιρετική δουλειά, μια όμορφη δουλειά. Εξαιρετικότατη δουλειά. Ναι. Είχαμε και εξαιρετικούς συνεργάτες, ο Δημήτρης, ο Μακρύς, ο Τεύκρος, ο Νεοκλέους, η Λάρδου, η Γεωργία, η Σαφκάλη, η ηθοποιός, η Ανίτα, ο Νίκος, ο Νικολαίδης, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και προσπαθήσαμε να τιμήσουμε αυτά τα 100 χρόνια. Είναι ο μοναδικός δίσκος που κυκλοφόρησε ολοκληρωμένος για τον Νίκο Καβαδία. Ο ίδιος ο δίσκος, όλα του τα στοιχεία, ακόμη και οι πίνακες που είναι μέσα, είναι από την φίλη μου την Μαρκέλλαν τη Γεωργίου, την Ανίτα τη Λανίτου. Είναι όλα δημιουργήματα που είχαν αγάπη και μια μορφή αλληλεγγύης, διότι πιστεύω στις συνεργασίες που εμπεριέχουν αυτήν την φιλία, την αλληλεγγύη, η οποία βγαίνει και στο αποτέλεσμα. Έτσι. Και δίνει κάτι πιο όμορφο. Ο δίσκος συγκεκριμένος πήγε καλά, έτσι? Ο δίσκος είναι συλλεκτικός. Ακόμη προχθές έστειλα στην Κρήτη, για να καταλάβετε. Μου το ζητούν διαρκώς, διότι πλέον έχουν μείνει, είχαμε κυκλοφορήσει τότε γύρω στα 1500 κομμάτια, έχουν μείνει γύρω στα 150. Άρα πήγε για τα δεδομένα. Ναι, πήγε για τα πολύ δεδομένα, ναι, χωρίς καμιά ιδιαίτερη διαφήμιση, είναι η αλήθεια. Παρουσίαση έγινε του CD. Η παρουσίαση έγινε τότε υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας της Έλσης Χριστόφιας στο Παλάς, κάτω στη Χρυσαρινιώτη, σαν εκεί στην Πύλη Πάφου. Και είχαμε φέρει και τον Μίτσον τον Κασόλα, ο οποίος ήταν φίλος και συγγραφέας δύο βιβλίων αφιερωμένων στον Νίκο Καβαδία. Τον είχαμε φιλοξενήσει και διαμέσου του Μίτσου του Κασόλα είχα γνωρίσει τηλεφωνικώς στις τελευταίο μήνα πριν το θάνατό του τον Παύλο τον Δημοτάκη, κουμπάρον του Νίκου του Καβαδία, που ο Παύλος ο Δημοτάκης ήταν ασυρματιστής ξηράς, ενώ ο Νίκος ο Καβαδίας ήταν ασυρματιστής στα πλοία. Και με τα χρόνια ο Νίκος ο Καβαδίας είχε εκείνον το τρέμουλο που έχουν οι ασυρματιστές από την πολλή χρήση του ασυρμάτου, και ο Παύλος ο Δημοτάκης πάντα ήταν έτσι ευσπλαχνικός και έδινε το χρόνο για να χτυπήσει όσο πιο καθαρά γίνεται τα μαρκονίσματα. Είχα μια ιδιαίτερη σχέση, η οποία όταν ήταν και ο πιο γρήγορος ασυρματιστής ο Παύλος ο Δημοτάκης, γύρω στα 220 χτυπήματα το λεπτό, που είναι κάτι αφάνταστο σε ταχύτητα. Ο Καβαδίας όταν ερχόταν από τα λιμάνια συνήθως ήταν ταπείν, του δάνειζε και αρκετά λεφτά από ό,τι μου είπε, μετά εκουμπαρεύσα. Ήταν έτσι πολύ όμορφες συνομιλίες, του έβαλα τα τραγούδια, διότι έναν track του CD είναι οι τίτλοι σε σήματα Morse των τραγουδιών, και πραγματικά με εξέπληξε όταν ο Παύλος ο Δημοτάκης στα 92 του χρόνια, αφού μου απήγγειλε προηγουμένως και 2-3 ποιήματα απ' έξω του Καβαδία, αναγνώρισε αμέσως τους τίτλους, μόλις τους άκουσε. Και αυτό ήταν κάτι ασύλληπτο, μοναδικό, ξεχωριστές στιγμές, έστω και μέσω τηλεφώνου, που μου έμειναν έτσι βαθιά χαραγμένες στη μνήμη. Έτσι λοιπόν. Να πούμε στους ακροατές ότι πέρα από στιχουργός είσαι και ποιητής, γιατί υπάρχει, ναι, και η διαφορά του στιχουργού με του ποιητή, και δάσκαλος στο επάγγελμα, ναι, έτσι. Ναι. Θα έρθουμε όμως στη συνέχεια της κουβέντας μας. Θέλω να ακούσουμε το μασύρματο ψυχής. Ναι. Με τον Τεύκρο. Με τον Τεύκρο. Ένα τραγούδι το οποίο υπάρχει στον... Είναι στο δίσκο, δίσκο και είναι το πρώτο μιλάμε τραγούδι που είχα γράψει. Μάλιστα. Είναι ποίηση, ναι, τα τραγούδια αυτά. Είναι δηλαδή ποίηση. Μπορούμε να τα βάλουμε στην κατηγορία
του σωστού έντεχνου τραγουδιού και πάμε να τα απολαύσουμε. Θα μας πεις μετά περισσότερα για αυτό το δίσκο και για τα συγκεκριμένα τραγούδια. Στείλε
είναι ένα μήνυμα μασύρματο ψυχής στο κουροσίβο και στη τσένια ακόμη. Πως ήταν για σένα ναι ζήτημα τιμής τη γοργόνα σου, μην την αφήσεις μόνη. Υπάρχουν για αυτά τα απαραίτητα μας. Λοιπόν, φίλε Κουμέτο, καταγωγή, κατάγεσαι από τον Κορμαγκίτη. Από τον Κορμαγκίτη, ακριβώς έτσι με τον Τζου. Γεννήθηκα Λευκοσία. Έμπαρε, βλέπω σαν τον Κορμαγκίτη. Όχι καλέ, Κορμαγκίτη είναι και με δύο στόμα. Έχει μόνο δύο στόμα. Κορμαγκίτη, Κορμαγκίτη. Ο Κορμαγκίτης είναι η αρχή μας, είναι ο φάλιος λόρος. Είναι ο σκοπός της επιστροφής, εκείνο που λέμε πολλές φορές να επιστρέψουμε στα χωριά μας, συνάμα πρέπει να επιστρέφουμε και στα χωριά μας με μια ανταπόδοση. Και θεωρώ μέσα στην πορεία της δημιουργικής μου υπόστασης βασικό στόχο να επιστρέφω στον Κορμαγκίτη. Να γράφω για τον Κορμαγκίτη, να διαφημίζω τον Κορμαγκίτη, να μιλώ για τον Κορμαγκίτη, να αναφέρομαι στον Κορμαγκίτη. Έχω κυκλοφορήσει 3 τραγούδια για τον Κορμαγκίτη και υπάρχουν ακόμα 7 που μπορούν να μελοποιηθούν. Θεωρώ ότι ενδυναμώνοντας τις ρίζες μου, ενδυναμώνομαι κι εγώ. Και πάντοτε μέσα στο μυαλό μου είναι το χώμα του Κορμαγκίτη, διότι μέσα σε αυτόν το χώμα είναι και οι εγκλωβισμένοι γονείς μου. Μέχρι το 87 ζήσα και εγώ εγκλωβισμένος, οι γονείς μου πέθαναν εγκλωβισμένοι το 95 και το 2009 και οι δύο επέλεξαν το χρέος τους. Και για μένα αυτόν, αυτή η προτεραιότητα, αυτή η ιεράρχηση ως προς την επιλογή τους, παρόλο που στα αρχικά χρόνια ένα παιδάκι 12 χρονών όταν φεύγει από τα κατεχόμενα να έρθει στη Λευκοσία, νιώθηκα πως προδομένο, έτσι. Θέλεις τους γονείς σου, θέλεις να έχεις μαζί τους. Έτσι, ναι. Το χρόνο, τις συμβουλές τους. Στην πορεία μεταποιείται σε περηφάνεια και συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν κάποιες ιδέες που είναι πάνω από τις δικές σου ανάγκες και αυτές οι ιδέες είναι η πατρίδα, είναι ο τόπος μας, είναι διαφορετικά ιεραρχημένες στο μυαλό ενός παιδιού, διαφορετικά ναι, στο μυαλό ενός παιδιού. Μπορεί να μας πεις αν ξέρεις, αν το συζητήσατε καμιά φορά με τους γονείς ή και αυτά που έβλεπες, πώς ήταν η ζωή των εγκλωβισμένων εκεί? Τη ζωή των εγκλωβισμένων την έχω ζήσει. Σίγουρα δεν φεύγαν η ελευθερία όπως ήταν στις ελεύθερες περιοχές, έτσι. Ανδρέα μου, η ζωή μας μέχρι το 87 που ήμουν εκεί, αλλά και μέχρι το 2004 που άνοιξαν τα οδοφράγματα, δεν ήταν καθόλου μα καθόλου εύκολη. Οι εγκλωβισμένοι μας, είτε στον Κορμαγκίτη, είτε στην Καρπασία, είχαν πολλούς περιορισμούς, καμία σχέση με την ελεύθερη διακίνηση που υπάρχει σήμερα. Υπήρχε η δυνατότητα να έρχονται για 3 μέρες να μας βλέπουν και να πηγαίνουμε εμείς για 3 μέρες το μήνα να τους βλέπουμε. Δηλαδή 6 μέρες το μήνα είχαμε επαφή. Οι δυσκολίες στο χωριό όταν ζούσα εκεί ήταν τεράστιες, αλλά όσον ζεις και μεγαλώνεις μέσα σε συγκεκριμένα δεδομένα δεν τα συνειδητοποιείς. Πρέπει να συγκρίνεις για να καταλάβεις ότι ζούσες δύσκολα. Ακριβώς. Όταν είχα μια και μια ρεύμα, κόφηκαν το ρεύμα ή δεν είχαμε νερό και τρέχαμε στη βρύση να πάρουμε νερό με το τάγκι ή με τα κεριά μέσα στο σπίτι και τα σπίρτα, εγώ τα πράγματα θεωρούσα τα φυσιολογικά. Όταν μεγαλώσεις μέσα σε αυτές τις δυσκολίες και έρθεις στα 12 σου στις ελεύθερες περιοχές με τις τόσες ανέσεις συγκριτικά με το τι είχες εκεί, τότε συνειδητοποιείς ότι ναι μεν είναι πιο εύκολα, αλλά είναι ακόμα πιο εύκολα διότι πέρασες πιο δύσκολα. Πολλά πιο δύσκολα. Ήταν αρκετοί εγκλωβισμένοι τότε στο Κορμαγκίτη. Το δημοτικό έκλεισε γύρω στο 93-94 όταν τελειώνει ένα δημοτικό σχολείο, αντιλαμβάνεσαι ότι ο πληθυσμός δεν ανανεώνεται πλέον, γερνάει. Ήρθαν γύρω στους 100-120 εκείνη την εποχή, λιγόστεψαν ακόμη περισσότερο στην πορεία. Τελευταία χρόνια υπάρχει ένα πρόγραμμα επανεγκατάστασης συνταξιούχων,
Και αυτό είναι ευχάριστο, διότι η κυβέρνηση επιχορηγεί κιόλας την παρουσία συνταξιούχων μας εκεί και ενδυναμώνονται συγχρόνως και οι ίδιοι εγκλωβισμένοι βλέποντας τους να πηγαίνουν εκεί γύρω στα άτομα στα 65-70 τους, έχουν ακόμα 15-20 χρόνια με τα σημερινά δεδομένα της ζωής. Και τούτο είναι το ευχάριστο, πρέπει να έχουμε γύρω στους 300-350 αυτή τη στιγμή. Και οι συνθήκες σίγουρα είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με πριν το 2004. Όλα αυτά που έζησες εσύ και από τους εγκλωβισμένους και από αυτά που έβλεπες, ήταν κάτι που σε βοήθησε μετά στην στιχουργική? Είναι εμπειρίες. Οι εμπειρίες χαράσσονται μέσα μας. Δεν ήξερα ότι θα ασχοληθώ με τη στιχουργική. Μέχρι τα 18-19 μου ούτε ιδιαίτερα. Ήμουν ένας πολύ καλός μαθητής, αλλά όχι αριστούχος. Ο σκοπός μου ήταν μέσα από το στίβο να πάω για γυμναστής. Κατάφερα να είμαι στην Εθνική Ελπίδων τότε. Ήμουν δεύτερος πανκυπριονίκης των αγωνισμών μέχρι τα 18 μου για 2-3 χρόνια. Και μετέπειτα μπήκα με ειδικά κριτήρια δάσκαλος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και προτίμησα και μείνα Κύπρο. Διότι δεν είχαν ούτε οι γονείς μου την οικονομική δυνατότητα να με στείλουν Ελλάδα. Αν το μετανιώνω, πιστεύω ότι αν δεν πήγαινα δάσκαλος, δύσκολα θα ασχολούμουν με τη στιχουργική, διότι αγάπησα τη λογοτεχνία, τη γλώσσα μέσα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ήρθα πιο κοντά στους σύγχρονους ποιητές, μελέτησα περισσότερο την ελληνική λογοτεχνία, θαύμασα λόγων. Και ξαφνικά άρχισα να γράφω και να αντιλαμβάνομαι στα 20-22 μου ότι είναι μια δεξιότητα η οποία αν την συνδέσεις με την έμπνευση και τη δική σου αλήθεια έχεις να αποδώσεις μια διαφορετική οπτική γωνία, διότι η τέχνη δεν είναι παρθενογένεση, είναι να συλλέξεις στοιχεία από πάρα πολλούς και θα τα αποδώσεις με το δικό σου ύφος. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν καταφέρει ένας δημιουργός να αποκτήσει στην πορεία μια διακριτικότητα, δηλαδή να είναι διακριτός, να έχει το δικό του ύφος, όπως παραδείγματος χάρη διαβάζεις ένα ποίημα του Χριστιανόπουλου ή του Καβάφη και αντιλαμβάνεσαι χωρίς να ξέρεις ποιο είναι ότι είναι του Καβάφη το πράγμα, διότι έχει τα δικά του στοιχεία, ναι, οι δικές του ραφές. Έκανε μου εντύπωση ακόμα και στην πεζή ποιήση, επειδή υπάρχει εσωτερικός ρυθμός, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για τον Γιώργο τον Σεφέρη, που πάνω στο ξύλινο γραφείο του, χτυπώντας με την πένα, έβγαλε ένα ολόκληρη τρύπα, δίνοντας εσωτερικό ρυθμό στην ποιήση του, στο λόγο του των πεζών, που πράγματι αυτός ο εσωτερικός ρυθμός υπάρχει και προσανατολίζει και δίνει ταυτότητα στον κάθε ποιητή. Στον κάθε ποιητή, ακριβώς. Εσύ, στην αρχή που ξεκίνησες να γράφεις, με ποιον μοιράστηκες τα πρώτα σου ποίηματα? Με συμφοιτητές, θυμάμαι. Είχα θετική έτσι ανταπόδοση. Χωρίς να νιώσω όμως και ιδιαίτερο κάλεσμα τότε. Ο κάθε δημιουργός στην αρχή γράφει για, πιστεύω περισσότερο, είναι μια εσωτερική ημερολογιακή ανάγκη κατάθεσης αυτοκριτικού προσδιορισμού, διότι δεν έχει σκοπό ούτε να τα δείξεις, ούτε να γίνεις διάσημος ή οτιδήποτε άλλο. Απλά καταγράφεις για να βλέπεις τον εαυτό σου στο χαρτί και να έχεις εκείνες τις αναμνήσεις με έναν τρόπο που να σε βοηθούν να εξοραίσεις, να εξευγενήσεις το παρελθόν σου μέσα στο παρόν, προσδοκώντας σε έναν καλύτερο μέλλον για σένα, για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Κάπως πιστεύω έτσι, ότι όλοι γράφουμε στην αρχή, ναι. Ναι, αυτός είναι ο ουσιαστικός σκοπός του κάθε δημιουργού στο τέλος της ημέρας. Να γίνει καλύτερος άνθρωπος μέσα από τη γραφή του. Σου αρέσει να απαγγέλνεις ποιήματά σου? Ναι, κάπως, εντάξει. Πιστεύω ότι η απαγγελία είναι μια άλλη διάσταση της δημιουργίας. Δεν σημαίνει ότι αν είσαι καλός ποιητής είσαι και καλός στην απαγγελία. Μπορεί να είσαι μέτριος εκεί. Μπορεί κάποιος άλλος να το απαγγείλει πολύ καλύτερα από εσένα. Εξού γι' αυτό έχουμε και τους ωραίους μας ηθοποιούς με τις εξαιρετικές απαγγελίες. Σίγουρα εμείς ξέρουμε που είναι να το κόψουμε ίσως καλύτερα, διότι έχουμε την πρωτόλια σύνδεση
ως δημιουργοί, παρόλο που είμαστε και οι πρώτοι αναγνώστες του ποιήματος μας, με αποτέλεσμα να ξέρουμε ακριβώς συναισθηματικά πώς να αποδώσουμε όσο καλύτερα γίνεται εκείνο που θέλουμε. Και αυτό πάλι δεν είναι εγκυημένο όμως. Έτσι. Και επειδή αναφερθήκαμε στον Κορματσίτη, ναι, να ακούσουμε ένα Κορματσίτη μου πλουμισμένο. Βεβαίως, ναι. Ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύει η Έλενα Σκούλου. Η Έλενα Σκούλου, ναι. Έχωθηκε το 2010. Έτσι, έχωθηκε. Και είναι η σύνθεση του Χρήστου του Ρουσά. Του φίλου μου, του Χρήστου του Ρουσά, εξαιρετικού συνεργάτη και εξαιρετικός φίλος. Ήταν μετά, μας το είχε ζητήσει τότε το Κοινοτικό Συμβούλιο Κορμακίδη. Είχε γίνει μια εκδήλωση για να με τιμήσουν και συγχρόνως τους είπα θέλω να γράψω και κάτι και για το χωριό και η εγκλωβισμένη μας ήταν συγκινητικό διότι παρουσιάστηκε στον κατεχόμενο Κορμακίδη κάτω στο ξοκλήσι της Παναγίας και ήταν μια συγκινητική στιγμή, ίσως η πιο συγκινητική, όταν έβλεπα, ήταν το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε για τον Κορμακίδη και δάκρυσαν. Για μένα ήταν τα πιο πολύτιμα δάκρυα. Είναι κάθε στίχος. Ναι. Είναι μια περιδιάβαση, ναι, στον Κορμακίδη. Για κάθε έναν. Πάρα πολύ ωραίος στίχος, διαβάζοντας τον και τώρα εγώ εδώ, αλλά θα τον αφήσω να τον απολαύσει ο κόσμος, όσοι δεν το ξέρετε. Ναι. Να πάει πίσω έσω του στο όμορφο χορκόν του. Έτσι. Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή θα πάει ο κόσμος πίσω στα σπίτια του? Ή είναι αυτό που λέμε το Κυπριακό λύθηκε το 1974. Όπως είπε και ο Ντεχτάς. Θεωρώ ότι υπό τις υφιστάμενες συνθήκες και τα γεωστρατηγικά δεδομένα σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουμε, αν ευνοηθούμε από διεθνείς συγκυρίες, ίσως να δούμε μια άσπρη μέρα,
μια άσπρη μέρα που για μένα δεν θα είναι και τόση άσπρη αν δεν συνειδητοποιήσουμε πρώτιστα ότι οποιαδήποτε λύση δεν θα έρθει να επιλύσει το Κυπριακό αν δεν επιλυθεί μέσα από την εξάλληψη της διχόνοιας, του εθνικισμού, του φασισμού, της μυσαλλοδοξίας, είναι στο ρατσισμό, είναι στοιχεία που πρέπει να ιάνουμε, να θεραπεύσουμε πρώτη στα μέσα μας. Και αν την αξίζουμε αυτήν την ελευθερία των κατεχόμενων μας τόπων, θα την έχουμε. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να την αξίζουμε. Και βλέποντας το σκηνικό μετά το 87, όταν έφυγα από το χωριό και τους εγκλωβισμένους γονείς μου και ζώντας εκείνη την προσδοκία και την ελπίδα τους όποτε γίνονταν συνομιλίες να έρθει εκείνη η μέρα της επιστροφής και της ελευθερίας, μπαίνοντας στην ελεύθερη Λευκωσία, ένιωσα πιο δυστυχισμένος, φυλακισμένος και απογοητευμένος από τα δεδομένα που βρήκα. Μπορώ να σου πω ότι ζούσα πιο ελεύθερο στον προμακίδι μου, μέσα στη φύση του και στη θάλασσα, και είχα τόση επαφή και τόση προσδοκία να έρθω να δω κάτι καλύτερο. Συνάντησα δυστυχώς μεγάλη διχόνοια, κομματικοποίηση, που για μένα δείχνει ανθρώπους που αντί να έχουν την Κύπρο πάνω απ' όλα και την αγάπη για τον τόπο τους, έχουν το κόμμα τους, έχουν τα προσωπικά τους συμφέροντα, την πούγκα τους και προσπαθούν να... είναι τούτη παραδοξότητα. Δεν μπορεί να μην βυθιστεί το πλοίο αν βυθιστεί η κουκέτα σου. Άρα από τη στιγμή που είμαστε πάνω σε έναν ενιαίο πλοίο, αυτή η σχεδία, η πανέμορφη, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να έρθουμε κοντά, να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον. Να αγαπηθούμε, εγώ γνώρισα... να εκτιμήσουμε τους συνανθρώπους μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε και με τους Τουρκοκύπριους. Ακριβώς, αυτό θα σου έλεγα. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο, ότι έχω φίλους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι είναι 35, 37, 38 χρονών, μιλούν πολύ καλά ελληνικά και το συζητάμε. Βέβαια. Και μου λέει μια ημέρα ο ένας, ρε Αντρέα, λέει, να λυθεί το Κυπριακό. Ναι, εμείς όμως που είμαστε 30, 35, 40 και γεννηθήκαμε κοντά. Εγώ θεωρώ, λέει μου, το χωριό που γεννήθηκα, χωριό μου, τόπο μου. Πώς μπορεί να έρθει κάποιος να μου πει τώρα ότι το χωριό δεν είναι δικό μου? Σίγουρα. Σίγουρα όταν άλλος γεννιέται είναι και με το διεθνές δίκαιο πλέον ο τόπος του. Και όσον αργούμε τόσο χειροτερεύουν τα δεδομένα. Εγώ έζησα και τις μεγαλύτερες γενιές, έζησα και τον Αλίν και τον Μεχμέτιν και τον Ρεστέμιν που αναζητούσαν τα αγνοούμενα παιδιά τους, που έβλεπαν προς το Τρόδος προσπαθώντας να δουν που πίσω την Πάφων είναι εκτοπισμένοι, έτσι, και αυτοί από, μέσα στον ίδιο τους τον τόπο. Και δυστυχώς αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, ότι οι πληγές μπορεί με το χρόνο να σβήνουν, οι ουλές παραμένουν, θυμίζουν, και αν είναι, όπως είχα γράψει σε έναν ποίημα μου, να επιστρέφουμε στο παρελθόν για να ξανασφαχθούμε, τότε το παρελθόν μας είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Ακριβώς. Ακριβώς, πολύ σωστό. Έτσι. Θέλω να πάμε έτσι λίγο στα δύσκολα σου παιδικά χρόνια, να μας εξηγήσεις πώς επιβίωσες όταν οι γονείς σου ήταν στον Κορματσίτη και εσύ ήρθες μόνος σου εδώ στις ελεύθερες περιοχές. Σε ναι. Μια ηλικία των 13 χρόνων που... Στα 13. Ίσως ας σου διαβάσω έναν απόσπασμα από τον αποχαιρετισμό στη μητέρα μου το 2009. Ναι. Θα ήταν καλύτερα και να αντιληφθεί και να συνειδητοποιήσει και ο κόσμος πως ζούσαμε τα παιδιά των εγκλωβισμένων όταν σε ηλικία 12 χρονών φεύγουμε από τους γονείς μας και ερχόμαστε στις ελεύθερες περιοχές, ελεύθερες εντός εισαγωγικών για μένα. 1987 που είχα φύγει, μέχρι τότε δεν αντιλήφθηκα τη σημασία σου γραμμή, μέχρι τότε δεν αναρωτήθηκα για σένα, μέχρι τότε. Από τότε όμως έμαθα να ζω μαζί σου. Από τότε δεν αναρωτήθηκα για τον ρόλο σου. Τον γνώρισα τότε. Είσαι εκεί, σήμα κατά τεθέν της διπλής μου ζωής, της μοιρασμένης καρδιάς μου. Είσαι εκεί για να μου θυμίζεις τα παιδικά μου χρόνια. Εκεί στη γη που γεννήθηκα, αλλά που δεν με άφησαν εκεί να μεγαλώσω.
Τι και στα 12 μου χρόνια χωριστήκαμε για πρώτη φορά μητέρα, τότε προσδοκούσα και ήξερα πως θα ειδωθούμε, έστω και για μια φορά το μήνα, έστω κι αν αυτό δεν μου ήταν αρκετό κι ούτε το καταλάβαινα. Κι όμως, τότε είχα μάνα, ενώ τώρα δεν έχω. Τι κι αν τα πρωινά προτού πάμε σχολείο, όλα τα συνομήλικά μου γειτονόπουλα εκεί στον προσφυγικό συνοικισμό του Αγίου Παύλου έπαιρναν το φιλί της μάνας προτού πάνε στο σχολείο κι εγώ όχι. Ενδόμηχα τα ζήλευα, αλλά έπαιζα τον τυφλό και έδαινα ξανά τα κορδόνια των παπουτσιών μου μέχρι να έρθουν για να οδεύσουμε προς το σχολείο. Τι κι στο σχολείο κατόπιν πολλές μανάδες καθώς κατέβαζαν τα παιδιά τους από το αυτοκίνητο τα φιλούσαν, τα χάιδευα στοργικά στο κεφάλι και τους έδιναν και μια συμβουλή. Για μένα όλα αυτά δεν υπήρχαν. Ευτυχώς όμως υπήρχε η μπάλα του ποδοσφαίρου και το μάτι μου αποπροσανατόλιζε την καρδιά μου. Τι κι αν, όταν κάποιος συμμαθητής μου χτυπούσε, η μάνα του ήταν εκεί στο σχολείο σε 5-10 το πολύ λεπτά, εγώ πρόσεχα μη χτυπήσω, διότι η μάνα δεν θα ερχόταν. Κι όμως τότε είχα μάνα, ενώ τώρα δεν έχω. Τι κι αν το μεσημέρι όλες οι μανάδες ανέμεναν τα παιδιά τους με μια αγκαγιά και ένα φιλί στην είσοδο του σχολείου, ευτυχώς για μένα υπήρχε η πλαϊνή πόρτα εξόδου και διέφευγα σαν δραπέτης, μαζί όμως πάντα με το ανεκπλήρωτο κενό μου. Τι κι αν στο σπίτι όλοι οι συμμαθητές μου είχαν έτοιμο και ζεστό φαγητό, καθαρά και σιδερωμένα ρούχα και μια μητρική έγνοια για το πώς πέρασα στο σχολείο, εγώ είχα συνήθως ξαναβρασμένο χθεσινό φαγητό ή κανένα τηγανιτό αυγό που ίσα ίσα που προλάβαινε να μου τηγανίσει η αδελφή μου στο διάλειμμα από τη δουλειά της. Τι κι αν διάβαζα ή δεν διάβαζα, ποιος θα με έλεγχε, ποια μάνα, καμιά. Κι όμως τότε είχα μάνα, ενώ τώρα δεν έχω. Τι κι αν έπαιρνα βραβεία και διακρίσεις στο σχολείο και στον κλασικό αθλητισμό, στην κερκίδα της καρδιάς μου, στην κερκίδα της ζωής μου, πάντα δύο θέσεις αδιανές, της μάνας μου και του πατέρα μου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν ήμουν 17 ετών και ζούσα ήδη μόνο στη Λευκωσία, μια βραδιά Σαββάτου είχε έρθει και η μητέρα μου και μέναμε μαζί. Το βράδυ, ως συνήθως τα Σάββατα, άργησα να πάω για ύπνο. Και γύρω στις 3 τα ξημερώματα, σαν μπήκα στο διαμέρισμα, με ρώτησε με αγωνία και θυμό: «Πού ήσου ρε κουμίος τούν την ώραν?» Πήγα στο δωμάτιο μου και έκλαψα. Εκείνο το Σαββάτο είχα μάνα. Αυτά, Ανδρέα μου, εν ολίγης. Δεν σου το διαβάζω ούλο, διότι συγκινούμε κι εγώ. Σε βλέπω. Είναι έναν από τα πιο έτσι αληθινά κείμενά μου, από χαιρετισμό στη μητέρα μου. Και μέσα σε αυτό να εμπεριέχεται και η ζωή και των υπόλοιπων παιδιών των εγκλωβισμένων μας. Και όχι μόνο με το μου μπορώ να πω, γιατί καθώς το διάβαζες, πιστεύω ότι είναι λόγια που ο καθένας μας θα μπορούσε να γράψει, αλλά δεν είσαι ποιητής, δεν τα γράφεις, γιατί πολλές φορές μπορείς να γράψεις, αλλά πρέπει για να τα συντάξεις. Ναι. Και εσύ έβαλες εδώ ένα στίχο, πόνος, κατάθεση ψυχής, το οποίο μπορούσαν όλοι να τον λέγαμε στη μάνα μας όταν είναι ζωντανή. Έτσι. Και πραγματικά βλέποντας και τους γονείς, χαρείτε τους όσο τους έχετε, πραγματικά αγαπήστε τους, επιστρέψτε τους εκείνη την αγάπη. Σίγουρα υπάρχουν, είναι άνθρωποι για αυτοί, θα έκαναν και τα λάθη τους, ουδείς αλάνθαστος, αλλά οι στιγμές που έχεις για να δείξεις την αγάπη σου, όσον το δυνατόν να αξιοποιηθούν, διότι μετά θα είναι αργά, όπως είπες και εσύ, Ανδρέα μου. Έτσι είναι. Έτσι. Θέλω να ακούσουμε το μυρολόι της μάνας. Το μυρολόι της μάνας, Ανδρέα μου, δεν το έχω αναφέρει. Πρώτη φορά το αναφέρω σε ραδιοφωνική εκπομπή. Γράφτηκε για τη μητέρα μου όταν έχασε τον αδελφό μου, τον συνονόματον αδελφό μου, το 1973. Οι γονείς μου ήταν αρκετά μεγάλοι, ήταν ένα κυνηγετικό ατύχημα στο περιβόλι του παππού μου και πάντα όλων αυτών των σκηνικών είχε στιγματίσει μετέπειτα, διότι πήρα και το όνομα του 2 χρόνια μετά όταν ήρθα στον κόσμο και η μητέρα μου δεν μπορούσε να βλέπει φωτογραφία του. Από περιγραφές το σπάραγμα της όταν άκουσε την είδηση στο καφενείο του χωριού, όταν είχε πάει και υπήρχε εκεί το τηλέφωνο και είχε δώσει χάμο από τον πόνο. Δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από τον πόνο μιας μάνας που χάνει το παιδί της. Ακριβώς. Ναι. Με παραξένεψε αυτό που λες, ότι δεν μπορούσε να βλέπει
Ναι, δεν μπορούσε να το βλέπει. Ναι. Οι φωτογραφίες του ήταν πάντα. Είχαμε μια φωτογραφία που διαρωτούμε γιατί ήταν σε ένα σιρτάρι πάντα κλειδωμένο. Και μεγαλώνοντας, ανακάλυψα από μόνος μου, αφού βρήκα το κλειδί, ότι μέσα σε εκείνο το σιρτάρι ήταν η φωτογραφία του αδελφού μου. Η μοναδική, φαντάζομαι. Ναι, η μοναδική. Και θυμούμαι η μητέρα μου και γενετής κάτω από το δεξί της στο μάτι. Είχε μια λακκούβα και πάντα η λακκούβα ήταν και γενετής, έτσι. Συσχέτιζε εκείνη την λακκούβα ότι έκλαψε όταν ήμουν μικρός, έλεγα από μέσα μου, κοίτα, πρέπει να είναι από τα δάκρυα που έριξε όταν πέθανε ο αδελφός μου. Η αθώα σκέψη ενός παιδιού. Ναι, η αθώα σκέψη ενός παιδιού, ναι. Διότι το συσχέτιζα με τα ριάκια της βροχής που αφήνει πίσω. Αφήνει το αυλάκι. Το αυλάκι που λέμε, ναι. Το αυλάκι των δακρύων. Να το ακούσουμε. Ναι, να το ακούσουμε. Λοιπόν, φίλε Κουμέτο, την πρώτη ώρα τη φάγαμε.
Έτσι. Το κατάλαβες. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτε. Πραγματικά. Είναι ευχάριστο να περνά ο χρόνος με έναν τρόπο τέτοιο που ερωτικών, διότι υπάρχει ένας ερωτισμός όταν υπάρχει μια δημιουργική έκφανση και όπως είσαι με τον άνθρωπό σου σε μια ερωτική διάσταση, περνά γρήγορα ο χρόνος, έτσι και όταν ευχαριστιούμαστε τα πράγματα, περνά πιο εύκολα. Περνά γιατί μου αρέσει, πραγματικά μου αρέσει εδώ με τους καλεσμένους μου. Δεν θέλω να τους στείλω απέναντι μου με το τύπου συνέντευξη. Έτσι. Αυτό δεν το μπορώ και είμαι σίγουρος ότι δεν νιώθει καλά ο απέναντι σου όταν είναι συνέντευξη. Φτιαχτών. Ναι, μου αρέσει η αυθόρμητη κουβέντα. Ναι. Να μιλήσουμε, να θυμηθούμε και να πούμε αυτό που νιώθουμε την παρούσα στιγμή με τις αναμνήσεις μας. Σίγουρα. Τώρα ακούσαμε ένα τραγούδι για την Κύπρο με τη φωνή του Νίκου του Νικολαίδη και σε μουσική Δημήτρη Κωνσταντίνου και η στίχη δική σου, ποίηση στίχη, γιατί ναι, και αυτοποιητικό είναι. Κύπρος. Η Κύπρος, ναι. Το Τζου, το Κυπριακό, ναι, μου αρέσει. Παρόλο που αρκετοί μου είπαν να βάλε Κύπρος, τους λέω αρέσκει μου το Τζου, το Τζε, το μου αρέσει ηχητικά. Έχει μια μελωδικότητα μέσα. Και πιστεύω ότι η ανάδειξη της τοπολαγιάς μας, της κυπριακής ποίησης που θεωρώ ότι είναι πιο κοντά στον DNA μας και στην καθημερινότητά μας, είναι πολύ πιο εύκολο να αναδείξει την ειλικρίνεια του στίχου, του λόγου, των συναισθημάτων και την ταύτιση που έχει με τον εσωτερικό μας κόσμο και συγχρόνως να γίνει πιο εύκολα οικεία στους ακροατές, διότι οι ακροατές που γνωρίζουν την κυπριακή μας διάλεκτο πολύ πιο εύκολα και με μεγαλύτερη συναισθηματική σύνδεση θα ακούσουν έναν τραγούδι στην κυπριακή. Έτσι, εσύ γράφεις όμως και στην κυπριακή, ναι, γράφεις και στην... Γράφω, ναι. Έτσι. Στην κοινή. Ναι, τι σου αρέσει πιο πολύ? Πολλά τραγούδια που έγραψα στην κοινή μετέπειτα όταν πήγα να τα τροποποιήσω, να δοκιμάσω στην Κυπριακή ή το αντίστροφο, θεωρώ ότι δεν βγαίνει, απέτυχα, δεν τα προχώρησα, διότι ακριβώς αφήνω τον εαυτό μου πώς νιώθει εκείνη τη στιγμή, με ποιον τρόπο θέλει να εκφραστεί και ανάλογα με το η θεματολογία να κάνει από μόνος, το χέρι μου από μόνον του την επιλογή. Έτσι, ασυναίσθητα. Έτσι όπως ξεκινήσεις, ναι, έτσι θα προχωρήσει και θα τελειώσει. Έτσι, ναι. Και είναι όμορφο τούτο. Πολύ όμορφο. Λοιπόν, βλέπω στη δισκογραφία σου, έχεις αρκετά τραγούδια, πάρα πολλούς στίχους μελοποιημένους και με ποικιλία καλλιτεχνών. Ναι. Πώς τα καταφέρεις, πώς γίνεται? Θεωρώ ότι ως δημιουργός προσπαθώ να κάνω καταρχήν τη δουλειά μου εγώ, ως στιχουργός, ποιητής, έτσι. Από εκεί και πέρα είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόσκληση. Έρχονται και με βρίσκουν. Καταρχής, mm-hmm, δεν πάω εγώ να δώσω, ούτε με ενδιαφέρει αν θα μελοποιηθεί ή όχι, αλλά επειδή γράφω σε έμμετρο, κάποια αρέσουν σε κάποιους συνθέτες. Α, συνθέτες τους ζητάει, ας πούμε. Ναι, ναι. Φορές, όχι συνθέτες, ναι. Συνθέτες. Και προχωρούν κατόπιν σε μελοποίηση, ενορχίστρωση και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή έχω στα σκαριά γύρω στα 15 κομμάτια σε Ελλάδα και Κύπρο, χωρίς ιδιαίτερη πίεση, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, ούτε τους θέτω εγώ χρονοδιαγράμματα, διότι ξέρω ότι κάθε τραγούδι έχει και κάποιον κόστος και από τη στιγμή που αναλαμβάνουν οι ίδιοι την κυκλοφορία, οι καιροί είναι δύσκολοι, δεν μπαίνω στη διαδικασία να τους πιέσεις, ναι, πιέσεις προς τους ανθρώπους αυτούς, τους αφήνω με την ησυχία τους να τα αποπερατώσουν όποτε αυτοί νιώθουν έτοιμοι. Πιστεύεις ότι το Facebook βοηθάει έτσι στην αναγνώριση πλέον του στιχουργού και του μουσικού ακόμα? Σίγουρα, ναι, βοηθά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μου έδωσαν πάρα πολλές συνεργασίες. Επιδίωξα και εγώ να έχω μέσα στον κύκλο των επαφών μου των φίλων, εντός εισαγωγικών φίλων, συνθέτες, ερμηνευτές για να βλέπουν τη δουλειά μου. Και συγχρόνως γίνεται μια διαφήμιση και κάποια από αυτά
επιλέγονται για να προχωρήσουν. Κάποια θα επιλεχθούν κατόπιν. Δεν βιάζεται ο στίχος. Αν αξίζει να μελοποιηθεί και βρεθεί και η κατάλληλη μελοποίηση, διότι το τραγούδι είναι μια ιδιαίτερη μορφή συνεργασίας για να πετύχει κατά κάποιον τρόπο. Πρέπει να δέσουν 3-4 παράγοντες. Μπορείς να έχεις έναν τέλειο στίχο και με μουσικά, συνθετικά ή ακόμα και ενορχιστρωτικά ή και ερμηνευτικά που είναι ένα όργανο και η φωνή να καταστραφεί όλος ο στίχος. Να μην πιάσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Γι' αυτό θεωρώ ότι για να γίνει ένα καλό τραγούδι, ναι. Χρειάζεται η ευθυγράμμιση 3-4 πλανητών που λέμε. Ακριβώς. Εσύ δημοσιεύεις ό,τι γράψεις ή υπάρχουν και αυτά που τα κρατάς για σένα? Πιστεύεις, Ανδρέα, ότι τα πλήστα τα γράφω αυτά στο Facebook εκεί. Κατευθείαν, ναι, λέει, κατευθείαν εκεί, ναι. Μπορεί να εμπνευστώ κάτι καθώς οδηγώ, ας πούμε, και να το ηχογραφήσω. Ηχητικό. Όπως το πρόσφατο που κάναμε με την άφηξη του Πάπα, το είχα μία στροφή μέσα στο αυτοκίνητο. Μου ήρθε ένα πρωινό και μετά τα συνεχίζω όταν βρω χώρο και ησυχία. Έτσι λειτουργεί. Είσαι και εσύ από τους τυχουργούς που έχουν το χαρτί και το μολύβι στην τσέπη ή τώρα με τα συγχρόνια ηχητικά? Όλα γίνονται ηχητικά, όλα γίνονται στον υπολογιστή και μη σου πω στα κινητά μας πλέον, κινητά. Διότι δεν ανοίγουμε και πολλά συχνά ούτε τους υπολογιστές. Πάντως δεν σου έτυχε να σου έρθει ένα στίχος και να πεις θα το σημειώσω μετά και μετά να το ξεχάσεις, ας πούμε? Πραγματικά μου έτυχε ακόμα και την ώρα που κοιμούμε να εμπνευστώ στίχους που σηκώθηκα και τους έγραψα. Στίχους που δεν ξέρω από πού προήλθαν, μία-δύο περιπτώσεις θυμούμαι να συνέβη και αυτόν το απίστευτο. Ναι. Δεν ξέρω, επειδή ίσως ολημερή σκεφτόμαστε να γράψουμε, ίσως πολλές φορές πιέζουμε και καταστάσεις που είναι και λάθος, διότι δημιουργικά θεωρώ ότι ο δημιουργός πρέπει να είναι όπως το αρτεσιανό νερό, να είναι στο ξεχύλισμα η δημιουργία του, να μην τραβούμε με το μαγκάνι, με το ζόρι να έρθει. Συνέβη και για τούτο, ναι. Δηλαδή, εσύ μπορείς, έτυχε να γράψεις στίχο κατά παραγγελία, να σου πούν για ένα θέμα? Όχι. Ναι, έγραψα κάποιους, αλλά συνήθως δεν μπαίνω σε αυτήν την κατάσταση. Όχι, και λειτουργώ με παραγγελίες, έτσι. Παραγγελία εννοώ για δεν ζω που το στιχουργική. Ούτε μπορεί κάποιος να ζήσει στην Κύπρο ως έχουν τα δεδομένα με τα πνευματικά δικαιώματα από τη στιχουργική ή με τη σύνθεση. Ελάχιστοι, ένα-δύο. Κανένας δεν μπορεί σήμερα, γιατί πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν δισκογραφικές, δεν υπάρχει πώληση των CD. Ακριβώς. Και γίνονται, από ό,τι ξέρω, με τα views στο YouTube, πόσες χιλιάδες θα πάρεις, ξέρω εγώ. Ναι, μα είναι γραμμένος. Εγώ στο PRS στην αρχή έδιναν έναν ποσό, ας πούμε, για να καταλάβεις. Μετέπειτα μπήκαμε στην κατηγορία μαζί με τον Λίχτενστάιν και τη Μάλτα που παίρνουν τραγούδια από μουσικούς παραγωγούς μία ή δύο φορές την εβδομάδα με το ζόρι, που λέει ιστορία, και αν είσαι μέσα. Και αν θέλουν να σε βάλουν μέσα, και ο Θεός βοηθός. Αν το δηλώσουν, να σε γράψουν και ξέρω εγώ. Λοιπόν, Κομέτσο μου, θέλω να ακούσουμε τώρα το τραγούδι το οποίο έμαθα εγώ ποιος είσαι. Ένα τραγούδι το οποίο καθώς οδηγούσα το άκουσα ξαφνικά στο ραδιόφωνο, με συγκίνησε πάρα πολύ ο στίχος και σταμάτησα για να μάθω ποιος έγραψε τους στίχους, να συνειδητοποιήσω τι άκουσα και μετά να συνεχίσω. Είναι ένα τραγούδι που ερμηνεύει η Στέλλα Ιστυλιανού, είναι και η σύνθεση δική της και έχει σχέση με τη φωτιά, με την πυρκαγιά στο μάτι. Άνοιξε Θεέ μου τον παράδεισο. Θέλω να τα ακούσουμε και μετά να έρθουμε να πούμε δύο λόγια και για τον στίχο και για το συγκεκριμένο τραγούδι, το πώς βγήκε τόσο... Δεν μπορώ να το πω όμορφο, γιατί συνήθως τα όμορφα είναι αυτά που μας συγκινούν. Thank you.
σου έρχονται παιδάκια. Άνοιξε Θεέ μου τις αγκάλες σου και έρχονται ολόλευκά αγγελάκια. Άνοιξε Θεέ μου τον παράδεισο κι ο Άγνες δε σου λαχάν ψυχούλες. Άνοιξε Θεέ μου τον παράδεισο για να μπουν αμόλυντες καριούλες. Άνοιξε Θεέ μου τον παράδεισο, άνοιξε Θεέ μου κάθε πόρτα, πάρε κράτησέ τους τα χεράκια τους να ξεχάσουν πάρε τα μια βόλτα. Άνοιξε Θεέ μου τον παράδεισο, άνοιξε Θεέ μου κάθε πόρτα, πάρε κράτησέ τους τα χεράκια τους να ξεχάσουν πάρε τα μια βόλτα. Πραγματικά κάθε φορά που το ακούει κάποιος αυτό το τραγούδι συγκινείται. Εγώ ένιωσα ξανά το ίδιο. Πραγματικά. Αναφίβολα γράφτηκε σε 5 λεπτά. Θυμούμαι χαρακτηριστικά, ήμουν στον μπαλκόνι του διαμερίσματος μέσα στα τραγικά γεγονότα που είχα συμβεί εκείνη την εποχή εκεί στο Μάτι και είχα συγκλονιστεί. Και λόγω ευαισθησίας κυρίως και με τα παιδιά και λόγω επαγγέλματος όταν είδα φωτογραφίες παιδιών που χάθηκαν ήταν ένα ξεφούσκωμα της έντασης που ένιωθα μέσα μου για να αποτυπώσω στο χαρτί τα συναισθήματα μου αλλά και συγχρόνως να δώσω και έναν αποκούμπι έστω μια δυνατότητα ξαλαφρώματος, διότι πολλές φορές χρειάζεται να κλάψουμε, να δακρύσουμε και η τέχνη πιστεύω αποσυμφορίζει συνάμα μέσα από το στίχο ή και τη μελωδία από μόνη της, τον κάθε έναν από εμάς. Όπως σου είπα και πριν, είναι ένα τραγούδι το οποίο κάνεις εικόνα όταν το ακούς. Ναι.
Η εικόνα που έκανα εγώ εκείνη τη στιγμή είναι να βλέπω ένα δάσος με λουλούδια, να τρέχουν τα μωρά, να παίζουν. Αυτός ήταν ο παράδεισος που στην αρχή. Μια παιδική χαρά. Έτσι, ναι. Και πιστεύω, όχι, η Στέλλα το απέδωσε άψογα, και η μουσική της και η ερμηνεία της και οι φωνές που βάζει μέσα, οι παιδικές. Έκανε ένα δικό της ξέσπασμα στην ερμηνεία της. Αναφίβολα, ναι. Και είναι και μια ελπίδα το ότι πολλές φορές, ξέρεις, έρχομαι και συζητήσεις και με φίλους που δεν πιστεύουν ή είναι άθεοι και όλα τελειώνουν σε τούτον τον κόσμο. Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά το να νιώθει την ελπίδα ένας γονιός που χάνει το παιδί του ότι είναι κάπου όμορφα σε έναν παράδεισο, προτιμώ να του δώσω αυτήν την ψευδέστηση παρά να ζει με μια πιο οδυνηρή πραγματικότητα. Και αυτό είναι που κατάφερες στο στίχο σου. Ναι. Και αναφέρθηκες και στα παιδιά, έτσι, στο σχολείο. Ναι. Που είσαι στο σχολείο. Πώς βλέπεις σήμερα την κοινωνία των παιδιών, για να αλλάξουμε έτσι λίγο θέμα. Στο εκπαιδευτικό. Ναι. Η κοινωνία των παιδιών για μένα εμπεριέχει μια αγνότητα και μια απλότητα. Είναι το λευκό για μένα, είναι το άγραφο. Είναι αυτό που είχα γράψει σε κάποια φάση, γεννήθηκα γυμνός, χωρίς όνομα, χωρίς ηθαγένεια, χωρίς πατρίδα. Ξαφνικά έκανε κρύο και με φάσκιωσαν και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι μέσα από την παιδεία, μέσα από την οικογένεια, μέσα από τη θρησκεία δημιουργούμε μια ταυτότητα στον κάθε άνθρωπο και πιστεύω ότι πρέπει να σεβόμαστε την ατομικότητα των παιδιών ανεξαρτήτως ηλικίας και θεωρώ ότι και μέσα από τη θρησκευτική προσέγγιση που γίνεται με το βάπτισμα από βρέφη και όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό αναιρούν αυτήν τη δυνατότητα της επιλογής που πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και τα θεία μυστήρια στη ζωή μας, αλλά αναφίβολα με την πάροδο του χρόνου θεωρώ ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα και οι ίδιες οικογένειες πρέπει να δημιουργούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, με έναν προσανατολισμό ανοιχτών μυαλών, όπως τα αλεξίπτωτα, διότι αν δεν ανοίξουν και μέσα από αυτήν την προσέγγιση, παρόλο που ως δημόσιοι υπάλληλοι σε έναν κρατικό μηχανισμό έχουμε κάποια αναλυτικά προγράμματα να υπηρετήσουμε, έχουμε όμως και πολλές δυνατότητες μέσα σε μια τάξη. Πολλές φορές νιώθω μικρός θεός εντός εισαγωγικών, διότι μπορώ να πω και να τροχιοδρομήσω τη σκέψη των μωρών όπως εγώ κρίνω, και τούτο είναι και επικίνδυνο κάποιες φορές. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κάθε εκπαιδευτικός να είναι συνειδητοποιημένος, να λειτουργεί με έναν τρόπο που να οξυγονώνει προς ανοιχτούς ορίζοντες και να ανοίγει παράθυρα στα παιδιά, ούτως ώστε να είναι εκείνα τα παιδιά που, όπως λέει και ο Χαλήλ Κυπράν, εμείς είμαστε τα τόξα, τα παιδιά είναι τα βέλη που θα εκτοξευθούν στο μέλλον. Και δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με το μέλλον. Εμείς δεν ανήκουμε στο μέλλον. Τα παιδιά θα φτιάξουν το δικό τους στο μέλλον. Και τούτο μου αρέσει μέσα από τον προφήτη έτσι, του Χαλήλ του Κυπράν. Μ' αρέσει έτσι όπως τα λες, γι' αυτό δεν σε διακόπτω. Ναι. Σε αφήνω να ολοκληρώνω τις σκέψεις σου πραγματικά. Κάτι άλλο που ήθελα να μου πεις, επειδή εσύ έχει φτάσει και τα παιδιά μιας άλλης εποχής να διδάξεις, που δεν είχαμε κινητά, δεν είχαμε κομπιούτερ, δεν είχαμε YouTube, Google και ξέρω εγώ. Πώς βλέπεις τώρα τη διαφορά των παιδιών, είναι το ίδιο προσιλωμένο όπως ήταν κάποτε στις τάξεις τα μωρά ή σήμερα βλέπεις λίγο διαφορετικά τα μυαλά των μωρών? Ο κοινωνικός ιστός στην Κύπρο από το 60 και μετέπειτα, από την εποχή που είμαστε στο ΙΝΙΝ, ήρθε το τραχτέρ και φτάσαμε στην αποκωδικοποίηση του DNA, δεν ξέρω κατά πόσον ήταν εφικτόν δύο γενιές, τρεις, να αφομοιώσουν όλες αυτές τις αλλαγές.
οι αλλαγές αυτές μέσα από την παιδική προσέγγιση που βιώνει έναν παιδί, ο γονιός βλέπει το παιδί του και λέει, μα έλεος, εγώ δεν καταλάβαινα που γίνεται δαμή. Και εκείνον μπορεί να το κάνει μέσα σε μισό λεπτό, ας πούμε. Είναι πολύ πιο εξελιγμένα στις δεξιότητες. Έχουν εξοικειωθεί πάρα πολύ με τους υπολογιστές, με τα λάπτοπ, με τα κομπιούτερ, στο χειρισμό. Είναι πιο προχωρημένα. Πάρα πολύ πιο προχωρημένα. Σίγουρα όμως εμείς έχουμε μεγάλο χρέος στην ασφάλεια ως προς το διαδίκτυο κυρίως, διότι η ελεύθερη πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, αν αντιλαμβάνεσαι, εμπεριέχει και πολλούς κινδύνους και εμένα με φοβίζει σε μεγάλο βαθμό να μην ζούμε σε μια κοινωνία που να μην φτάσει στο μέστομα, αλλά από το άγουρο να πάει στο σάπιον. Δηλαδή, αν έναν παιδί ξεκινήσει στα 12-13 του με πορνογραφικών υλικών μέσα στο διαδίκτυο, πώς θα ερωτευθεί, πώς θα αξιολογήσει να σεβαστεί τον άνθρωπο που έχει απέναντί του ως άνθρωπο και ως προσωπικότητα και όχι ως έναν αντικείμενο που του προσφέρει απλά η δονή. Έτσι. Από όσο ξέρουμε, κουμέντουμε είναι ότι πάρα πολλοί γονείς έχουν την ευκαιρία αυτό το υλικό να μην υπάρχει στο διαδίκτυο, το κόβεις... Μπορείς, ναι. Μπορείς, αλλά... Και το κάνουν πάρα πολύ, από όσο γνωρίζω, ναι. Είναι πάρα πολύ. Αλλά στα υπόλοιπα μπορεί κάποιος να τα αποφύγει, όπως είναι ας πούμε τα TikTok, αυτά που βλέπουν όλα καθημερινά. Πρέπει να είσαι διαρκώς σε εγρήγορση. Οι πλήστοι γονείς, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, βλέποντας μέσα στα σχολεία αυτό που βιώνω, είναι και με λυπή πραγματικά, είναι ότι ο χρόνος που περνούν με τα παιδιά είναι πολύ πιο μειωμένος σε σχέση με το παρελθόν, είναι λιγότερο ποιοτικός, έτσι. Μου έτυχε περίπτωση, ας πούμε, στον Άγιο Ανδρέα, αν θυμούμε, είμαι σχολείο, αλλά τότε ήμουν και φοιτητής πριν πάρα πολλά χρόνια, και έκλαινε το παιδάκι στο παγκάκι, το διάλειμμα, γιατί κλαίεις, αγάπη μου, της λέω. Μου λέει, δεν βλέπω τους γονείς μου, όλη μέρα είμαι με τη γιαγιά και τον παππού. Και όταν μίλησα με τους γονείς μου, λέει, μα δουλεύω για τα παιδιά μου. Δουλεύεις για τα παιδιά σου, αλλά τα παιδιά σου δεν θέλουν τα λεφτά σου, θέλουν τον χρόνο μαζί σου. Ναι, τώρα όμως, εγώ έρχομαι στην ερώτηση και λέω, αφού όπως μας έκαναν και τα δάνεια και ο χαμηλός ο μισθός του γονιού. Είναι κατάντια. Ναι, δουλεύουν περισσότερες ώρες να καλύψουν και το χρέος τους, να καλύψουν και το ψούμνισμα του σπιτιού και τις ανάγκες του παιδιού. Είναι κατάντια, δυστυχώς. Ναι. Ανδρέα, μου έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρώ ότι η αποκοπή, ο εξαστισμός από τα χωριά μας, το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι ότι αποκοπήκαμε από τις δυνατότητες μας να παράγουμε οι ίδιοι άμεσα με τη φύση καρπών. Όταν δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι την ντομάτα έτσι είναι να την παράγεις και δεν μπορείς να την τρώεις όλες τις εποχές, δεν θα πάρεις ούτε τη γεύση της. Για μένα έχω εκπλαγεί όταν ήρθα, ας πούμε, στην πόλη και υπήρχε σταφύλιν ολόχρονα, ντομάτα ολόχρονα. Ρε, μα ήταν που γίνεται εδώ. Γίνεται η ντομάτα να υπάρχει ολόχρονα. Και τέλος γίνεται η ντομάτα, ξέρουμε οι συμμαθητές μας που είναι. Και τους εξηγούσα εγώ πώς γίνεται η ντομάτα, πώς να φυτέψεις το αγκουράκι. Τούτο γιατί... πράγμα στο χωριό, η μόνη μου σπατάλη ήταν κάποιες 20 λίρες τότε τουρκικές θυμού για να αγοράσω έναν παγωτό. Τα άλλα όλα τα παράγαμε ή ανταλλάζαν οι γεωργοί με τους χτινοτρόφους προϊόντα. Τούτα δημιουργούσα σχέσεις, δημιουργούσα δεσμούς, δημιουργούσα συνεργασίες. Και φέρναν κοντά τους ανθρώπους, ένιωθαν ότι έχω ανάγκη ο ένας τον άλλον. Ενώ σήμερα... χάθηκε αυτή η αυτάρκεια. Και δεν προλαβαίνεις, δηλαδή δεν προλαβαίνεις ούτε για τον εαυτό σου. Τίποτα. Εκτός που την ώρα που θα ξαπλώσεις για τον ύπνο, δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Είμαστε η κοινωνία του fast food, κινούμαστε πολύ γρήγορα, όπως έναν τρένο που όταν κινείται πολύ γρήγορα δεν βλέπεις εικόνα. Βλέπεις μόνο κάποιες γραμμές. Αν θυμάσαι και αν έβλεπες ταινίες την δεκαετία του 90 που βλέπαμε ταινίες του εξωτερικού να ζουν με αυτόν τον τρόπο που ζούμε εμείς σήμερα και λέμε να σπέντε μα πώς ζείται τόσο ο κόσμος, είναι ταινίες και είναι ψεύτικα. Όχι, είναι ταινικά, τραγικό. Ναι. Τα ζούμε. Θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσουμε, να μειώσουμε ταχύτητα. Μπορούμε.
πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος αν μειώσει τις προσδοκίες του σε βαθμό συνειδητοποίησης των αναγκών του, όχι της ψευδέστησης της εμπορευματικοποίησης που προσπαθεί να σου πλασάρει ο άλλος το προϊόν του και να νιώθεις λειψός, διαρκώς, ενώ στην ουσία δεν έχεις ανάγκη τα παραπάνω πράγματα και δεν γίνεται να περιμένεις να πιάσεις ας πούμε ένα κινητό, ενώ στην ουσία χρησιμοποιείς μόνο τρία πράγματα που είναι το κινητό, και να θέλεις να αγοράσεις μπας και κόψεις πίσω σε τι, αφού δεν τα χρειάζεσαι τα παραπάνω. Πάρα πολλά πράγματα δεν τα χρειαζόμαστε. Εντάξει, όντως δεν τα χρειάζεσαι, αλλά μπήκαμε πλέον στο καλούπι και δεν μπορείς να βγεις. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι θέμα επιλογών. Ο μινιμαλισμός, βλέποντας το και στην τέχνη, ας πούμε, βλέποντας και τους μεγάλους καλλιτέχνες, Πικάσο, Μιρό, που εφτάσαν και ζωγραφίζαν με κάποιες γραμμές στο τέλος και έλεγε σιγά των ζωγράφων, επέρασαν όμως κάποια στάδια μέσα για να φτάσουν στον αφαιρετισμό που έδωσαν νόημα βαθύ στην κάθε γραμμή τους, ούτως ώστε να αποτυπώσει το μέγιστο περιεχόμενο. Άρα, όσο μεγαλώνουμε, θεωρώ ότι πρέπει να αφαιρούμε, να έχουμε λιγότερα πράγματα στα ερμάρια μας, στο σπίτι μας, διότι και ο νους μας πιο περιφορτωμένος. Ένα χάος. Έτσι. Λοιπόν, τι να ακούσουμε, έχεις κάτι που θέλεις εσύ να ακούσουμε? Δεν πειράζει, εμένα όλα τα τραγούδια τα αγαπώ, δικά μου παιδιά. Το πρώτο που είχα γράψει, αν θυμάμαι καλά, ήταν για την Κερίνια, με τη Βαλεντίνα Τιξιρίχη, έναν τραγούδι που ξεκίνησε ουσιαστικά η δισκογραφία μου με τον φίλο τον Δημήτρη τον Κωνσταντίνου. Θεωρώ το έτσι σταθμό, παρόλο που έγραψα αρκετά τραγούδια για την Κερίνια και μελοποιήθηκε πρόσφατα ακόμα ένα που είναι και αυτόν έτσι. Στιχουργικά θεωρώ ότι στην εξέλιξη ένα αποτυπώνει αρκετά και τα συναισθήματα μου για την αγαπημένη μας κατεχόμενη πόλη. Είναι αυτό που είπες, είναι το Κερίνια Πολυόμορφη. Ναι, το Κερίνια Πολυόμορφη, όπου εκεί χάσαμε και τον πρώτο μου ξάδελφο που είναι αγνοούμενος, ο Ρογύρος Οκουμέτου. Ο Ρογύρος Οκουμέτου είναι πρώτος μου ξάδελφος, έχω γράψει και γι' αυτόν έναν ποίημα που έχουμε μελοποιήσει αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει. Χάθηκε στον καραβάν, ήταν στρατιώτης, χάθηκαν τα ίχνη του εκεί και είμαστε έτσι αρκετά συναισθηματικά φορτισμένοι με τον καραβάν, με την Κερίνια, που είναι και η επαρχία μας, αλλά είναι και η συναισθηματική απώλεια ενός ανθρώπου που προσδοκούμε να βρεθούν τα ίχνη του και να επιστρέψει κοντά μας, παρόλο που ο θείος και η θεία πλέον δεν είναι στη ζωή. Έτσι. Δυστυχώς, γιατί είναι πάρα πολλοί γονείς που πέθαναν με αυτόν τον καημό. Ο Ρογύρος είχε γεννηθεί 1η του Μάρτη. Το έχεις το ποίημα? Ναι, το έχω εδώ. Μπορεί να σας πω έτσι κάποιος, είναι αρκετά μεγάλο, να σας πω κάποιους στίχους. Ήρθε η άνοιξη πριν χρόνια και σε έφερε, μακρυμμένο μυστικό της δεν ανέφερε. Γύρω γέλαγα ζουμπούγια και αθίζανε, χελιδόνια στη χαρά τους φτερουγίζανε. Ήτανε του Μάρτη πρώτη που γεννήθηκες, στις αγκάλες Έρμης μάνας αναδύθηκες. Σε φωνάξανε Ρογύρο και σε βάφτισαν, μας αν έμαθαν τη μοίρα όλοι σάστησαν. Σ' είχε τότε επιλέξει για γνωούμενο, να σε ερώτημα για χρόνια αιωρούμενο, να σε ψάχνει φαμεγιά σου ασταμάτητα, τα καλέσματά τους όμως αναπάντητα. Στην Κερίνια σου τα ίχνια θεάθηκαν, για φορά πια τελευταία και εχάθηκαν. Από τότε οι γονείς σου δεν γελάσανε, το οξυγόνο της ζωής τους το εχάσανε. Σαν το μάθα στο χωριό σου κοντοστάθηκαν, αχ και όψεις το δικό σου εμαράθηκαν. Μία λέξη το όνομά σου ανασένανε, σαν στη μνήμη τη μορφή σου ολοφέρνανε. Είναι αρκετά μεγάλον, η Κερίνια είναι μέσα στην καρδιά μας, είναι η επαρχία μας. Θυμάμαι πάρα πολλές φορές με τον μακαρισμένο τον πατέρα μου με το τραχτέρ να πηγαίνουμε χαράματα στη Λάπιθο, στον καραβάν, για διάφορους λόγους με τις γεωργικές του ενασχολήσεις. Ταξιάζω από τέμα στον κρύο, ήταν στα Πάναγρα το πρωί, η ώρα 6 το πρωί. Μα μια παωνιά απίστευτη, λόγω του ποταμού, είναι και το φράγμα τώρα που υπάρχει εκεί.
αλλά θυμούμε χαρακτηριστικά πόσο τρίων ήταν ακόμα και καλοκαιρινούς μήνες. Και έτσι έχω διάφορες αναμνήσεις από την κερίνια. Άρα εμείς που λέμε ότι τον τελευταίο καιρό ζήσαμε κάτι κρυάδες που ναι. Μπορεί να μην τις ζήσεις κανένα, ας πούμε. Εσύ τις ζούσες από τότε. Τις ζούσα, ναι. Ο Κορμακίδης κάνει μια ξεροπαούρα επειδή είναι ακροτήρι πάνω από τη Μόρφου εκεί και πιάνει ένας λίβας που έρχεται έτσι και από την Πάφο που ψύχεται κιόλας, απίστευτος, ναι. Τώρα πάει στο Κορμακίδης. Έχουμε το πατρικό μας εκεί, προσπαθούμε όσο το δυνατόν. Οι αδερφές μου πάνε πιο συχνά. Προσπαθώ και εγώ όποτε μπορώ να πηγαίνω, παρόλο που ο Κορμακίδης είμαι εγώ, τον έχω μέσα μου. Είμαι συνδεδεμένος διαρκώς με τον Κορμακίδη. Θεωρώ κάτι το απίστευτα σημαντικό για μένα το ότι είχα εκείνες τις εμπειρίες που μου τροφοδοτούν για να μπορώ ακόμα και στην προσφυγιά να κουβαλώ μέσα μου έναν αυθεντικό πανεύωσμο Κορμακίδη με όλη του τη φύση κυρίως. Διότι ο Κορμακίδης είναι η φύση του, δεν είναι μόνο τα σπίτια του, είναι τα περιβόγια, οι κάμποι, τα δάση, οι θάλασσες, το ψάρεμα, το τσινί, τα περβόγια, το που πηγαίναμε στις Αιγαίες, τα τεράτσα. Τούτα όλα είναι ο Κορμακίδης. Θα μπορούσε να ζήσεις εκεί ξανά. Θα πήγαινα βεβαίως, αν είχα τη δυνατότητα, σκοπεύω μελλοντικά, αν υπάρχουν οι δυνατότητες και παραμείνει η κατάσταση όσο έχει έστω με την επανεγκατάσταση ενώ τα συνταξιοδοτηθώ, σε κάποια φάση σίγουρα, διότι θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι μια μορφή πατρίδας. Όταν έχασα τη μητέρα μου είχα γράψει όσο είχα μάνα και ας μην ήξερα που πήγαινε, ήξερα που να επιστρέψω. Και ο Κορμακίδης είναι η μάνα, έτσι. Είναι για μένα η παιδικότητα μου, είναι οι αναμνήσεις μου. Είναι τα τούβλα που έχτισα το παρόν μου. Αν γκρεμίσω τον Κορμακίδη θα γκρεμιστώ όλα και. Θα γκρεμιστείς και εσύ ακριβώς. Ναι. Πριν ακούσουμε το τραγούδι, το «Τσερίνια πολύ όμορφη», με τα χωριά εκεί γύρω είχατε κάποια σχέση? Βεβαίως είχαμε πάρα πολλά στενή σχέση. Οι Μαρονίτες ουσιαστικά και τα τέσσερα χωριά μας είναι στα κατεχόμενα. Δίπλα από τον Κορμακίδη είναι το μικρό χωριό, η Καρπάσα, ακολούθως είναι ο Ασώματος και στην επαρχία Λευκωσίας η Αγία Μαρίνα. Η Αγία Μαρίνα και ο Ασώματος σήμερα έχουν στρατιωτικοποιηθεί πλήρως. Δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος. Η τελευταία που ήταν στον Ασώματο έχει πεθάνει πριν 6-7 χρόνια. Στην Καρπάσα υπάρχει ένας αριθμός Μαρονιτών. Και στον Κορμακίδη. Είναι τα τέσσερα εναπομείναντα χωριά. Η παρουσία των Μαρονιτών στην Κύπρο, φίλε μου Ανδρέα, έτσι για να τοποθετηθούμε μέσα από την ιστορία, ξεκινά από την περίοδο των Φινίκων, διότι είμαστε απόγονοι των Φινίκων. Από τον 8ο-9ο αιώνα π.Χ. ήρθαν οι πρόγονοι μας από τη γη της Χαναάν, τη Μεγάλη Συρία, μετέπειτα στην Κύπρο. Και είναι απίστευτο το ότι μέσα στη γλώσσα που είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτούσες στην πορεία, στον Κορμακίδη μιλούμε και την Κυπριακή Μαρονίτικη Αραβική. Μία γλώσσα που περιέχει σύμφωνα και με γλωσσολόγους λέξεις πανάρχες φινικικές και το σαπστράτα της, το υπόστρωμα της είναι το ίδιο με τη Αραμαϊκή, τη γλώσσα του Χριστού. Και αυτή η γλώσσα διατηρήθηκε από τον 8ο αιώνα που ήρθαν οι πρώτοι Μαρονίτες ως Μαρονίτες στο θρήσκευμα, έτσι. Οι προηγούμενοι, όπως είπαμε, οι Φοίνικες ήρθαν αρκετά πιο παλιά. Μετέπειτα λόγω των αραβικών επιδρομών, από τον 8ο μέχρι τον 11ο, 12ο αιώνα, ήρθαν γύρω στους 80.000 Μαρονίτες στην Κύπρο, έτσι. Οι οποίοι ζούσαν κυρίως στα βουνά του, στην οροσειρά του Πενταδαχτύλου, 64 χωριά, τα οποία με την πάροδο του χρόνου και το 1571 που πολλοί αγνοούν, ένας αριθμός που σύμφωνα με τον Στέφανο Αρτζονέλη ήταν των ιστορικών γύρω στις 18 με 30.000, όπως είπε και ο Πατριάρχης τότε στο σύγγραμμα του ο Πολ Μασούτ, είχαν σφαλιαστεί από τους Τούρκους στην Αμόχωστο. Αντιλαμβάνεσαι ότι η πορεία των Μαρονιτών
και έδωσαμε το αίμα μας σε αυτόν τον χώμα μέσα στους αιώνες. Όσον αφορά τη σύγχρονη ιστορία, έχουμε 7 έναν αγνοούμενο και 7 πεσόντες το 1974. Η συνεισφορά μας είναι για μένα τεράστια στον αγώνα του τόπου μας, χωρίς να φταίμε σε τίποτα, έτσι, ουσιαστικά, ναι, ναι, διότι εμείς δεν πήγαμε, ούτε έχουμε κανένα πρόβλημα ή διαμάχη ή ρατσισμό, ή εμείς αγαπούμε τον τόπο μας, θεωρούμε τον πατριωτισμό μας υπεράνω οποιασδήποτε μορφής εθνικισμού, όπως σου είπα και πριν, όπως είπε και ο Ντεγκόλ, ο πατριωτισμός είναι να αγαπάς την πατρίδα σου. Ο εθνικισμός είναι να μισάς τις πατρίδες των άλλων. Εμείς αγαπούμε την πατρίδα μας και θεωρούμε τεράστια προδοσία έναν εθνικισμό αλλοτριωμένο. Ναι, να αγαπώ την πατρίδα μου, ναι, να είμαι Έλληνας, ναι, να είμαι Τούρκος, ναι, να είμαι Μαρονίτης, αλλά να σέβομαι και να αναγνωρίζω τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά που συνθέτουν αυτόν τον τόπο, διότι αυτός ο τόπος ιστορικά, γεωγραφικά, μέσα στον χρόνο, είναι ένα ψηφιδωτό, πολυσύνθετο, πάνω στον πολιτισμικό χάρτη. Και αυτό είναι η δυνατότητά μας που δεν την αναγνωρίζουμε, να την αξιοποιήσουμε προς όφελος μας και την πολεμούμε. Έτσι, είναι ηλικιότητα. Μεταξύ σας όλοι οι Μαρονίτες, φαντάζομαι είστε μια ομάδα δεμένη. Είμαστε μια ομάδα με 2-3 ομάδες. Όπως σου είπα και πριν, ναι. Όπως όλοι. Όπως έχουμε, ναι, έχουμε ανταγωνισμούς, έχουμε χάζα. Όχι ακραία όμως φαντάζομαι. Έτσι. Έχουμε και ακραία κάποτε, ναι. Έχουμε, πιστεύω, όπως κάθε κοινότητα, είμαστε και εμείς μέσα σε έναν πλαίσιο που θεωρώ ότι με την πάροδο του χρόνου βελτιώνεται και σιγά σιγά αντιλαμβανόμαστε πιο εύκολα οι νέες γενιές ότι είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν και πάνω σε αυτά πρέπει να επικεντρωθούμε. Ακριβώς. Και καλώντε τον έτσι. Ναι. Έναν άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, τη δική σας τη γλώσσα, τη διάλεκτο, πώς τη μαθαίνουν οι νέοι? Κοίταξε να δεις, Ανδρέα μου, είχα κάνει και στο Ρίκιο ραδιοφωνικές εκπομπές το 2008 στη Φωνή των Μαρονιτών, όπου δίδασκα μέσω ραδιοφώνου τη γλώσσα. Ναι. Είχαμε σοβαρό πρόβλημα ως προς την κωδικοποίηση και την καταγραφή της γλώσσας. Έγινε έναν αρχικό αλφάβητο τότε από τον Αλεξάνδερ Μπόρκ, έναν Μαλτέζο, όπου και στη Μάλτα μιλούν κάτι παρόμοιο με την Κυπριακή Μαρονίτικη Αραβική, και ήρθε ως ερευνητής και έγραψε και βιβλίο. Και κάναμε αρχικά τότε ένα αλφάβητο, το οποίο τροποποιήθηκε στην πορεία τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια και του Πανεπιστημίου Κύπρου και τους διάφορους πανεπιστημιακούς που έχουν φτάσει ακόμη και στην κυκλοφορία σχετικού βιβλίου, και έγινε πλέον μια επιστημονική καταγραφή της γλώσσας, ούτως ώστε να διασωθεί μέσα στον χρόνο. Η γλώσσα ήταν μόνο από στόμα σε στόμα από τον 8ο-9ο αιώνα μέχρι πρόσφατα. Ήταν η μητρική μας, τον Κορμακίτη, για να καταλάβεις, το 1960 τα παιδιά πήγαιναν δημοτικό σχολείο και δεν ήξεραν ελληνικά. Τους ανάγκαζαν οι δάσκαλοι να μην μιλούν τη γλώσσα στο σχολείο για να μάθουν ελληνικά. Αντιλαμβάνεσαι τη τραγική καταπίεση του το πράγμα, και κρύβονταν πίσω από τις σινιές για να μιλούν τη γλώσσα τους. Και αυτό πριν λίγα χρόνια, το 60. Το 60. Όταν χάσεις όμως και τα 4 σου χωριά και φτάσεις να είσαι σε όλη την Κύπρο διασκορπισμένος, οι μειχτοί γάμοι ανέβηκαν από το 5% στο 85%, με αποτέλεσμα όταν δεν μείνουν και οι δύο οι γονείς, ένα ακούει το μωρό, ένα μαθαίνει. Έτσι. Και σιγά σιγά χάνεται. Ναι, είναι στο κόκκινο χάρτη των υποεξαφάνισης γλωσσών του κόσμου. Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστια ευαισθησία πάνω στο θέμα της επιβίωσης της Κυπριακής Μαρονίτικης Αραβικής. Έγραψα τα πρώτα δύο τραγούδια το 2010, το Γιάλου Πνάν, ο Λίβανε, και το Έλου Ζουμπ, Ελάτε Κοντά, όπως και δύο θεατρικά τότε που είχα γράψει στη γλώσσα μας. Και έχω στα σκαριά έναν τραγούδι μου με το συγκρότημα του Μοσιέρ Ντουμπανί, που είναι έτσι αρκετά πετυχημένοι και έδειξαν ενδιαφέρον, και εύχομαι στον νέο τους δίσκο να μπει, ναι, αυτόν το τραγούδι. Και τώρα, ας πούμε, πόσο ποσοστό είναι αυτοί που μιλούν καλά τη γλώσσα? 20-25%. Το 20-25%, ναι, από μια ηλικία, ας πούμε, και πάνω, έτσι. Ναι, ναι, οι νεαρότεροι πολύ δύσκολα θα βρεις νεαρούς να τη μιλούν.
από τα 50, 45, 50 και πάνω, ναι. Και μιλούμε για κάτοικους Χωρμακίδη, έτσι. Στα υπόλοιπα χωριά δεν ομιλείται. Πιθανόν να ήταν και ελληνόφωνες ή να εχάθηκε με την πάροδο του χρόνου η γλώσσα. Οι γονείς μου θυμούμε και εγώ με τις αδερφές μου Μανάχη Φυσάννα. Μιλάμε στη γλώσσα μας. Ακόμα μιλάμε. Ναι. Ακόμα και σήμερα μιλούμε στη γλώσσα μας. Αν δω κάποιον που μεγάλωσα μαζί του, αυτόματα γυρίζει η γλώσσα μου που λαλούμε και μιλώ στη γλώσσα μου. Διότι νιώθω όμορφα όταν μιλώ στη γλώσσα μου, νιώθω οικεία, νιώθω ότι πάω στην παιδικότητα μου, ότι είμαι στο χωριό μου. Η γλώσσα εμπεριέχει εικόνες. Η γλώσσα είναι αυτό που έλεγε και μια Ινδιάνικη φοινή φιλή όταν έχασαν τους τόπους τους. Πού είναι τα βουνά μας, πού είναι οι θάλασσες μας, πού είναι τα ποτάμια μας. Είναι όλα στη γλώσσα μας, λέει. Και βλέπω με χαρά τους Πόντιους, τους Αρμένιους που έστω κι αν έχασαν τον τόπο τους, τα ήθη, τα έθιμα τους, τη γλώσσα τους, την κουβαλούν μαζί τους. Και εγώ θεωρώ τεράστιο πλεονέκτημα για οποιοδήποτε λαό, ακόμα και για μας που χάσαμε τους τόπους μας, να μπορούμε όπου πάμε να σπείρουμε, να έχουμε το σπόρο, ούτως ώστε να σπείρω τη γλώσσα, να σπείρω τα στοιχεία της κουλτούρας μου, ανεξαρτήτως του αν είμαι ή όχι στον Κορμακίτη. Πρέπει να γεννήσουμε νέον Κορμακίτη. Αν χάσουμε τον Κορμακίτη, σκεφτείτε καμιά φορά να γίνει ένα σχολείο. Έχουμε το σχολείο του Αγίου Μάρωνα, το οποίο το 80% των μαθητών της Λευκωσίας είναι περιφερειακών και διδάσκω εκεί τα τελευταία 20 χρόνια φυσικά υπηρετώντας την κοινότητα, είναι μαρονιτόπεδα. Εκεί, ναι, αλλά μπορούν να πάνε και πιο μεγάλες ηλικίες που θέλουν να μάθουν τη γλώσσα. Όχι η γλώσσα διδάσκεται στο ολοήμερο, δεν είναι στο πρωινό πρόγραμμα. Διδάσκεται στο ολοήμερο από ένα συνάδελφο και τη διδάσκει συγχρόνως και κάποιες ώρες απογεύματα. Έχει, και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Έχει ενδιαφέρον, έτσι. Υπήρχε, τα πρώτα χρόνια υπήρχε, από ό,τι μου λέει φέτος κάπως πεσμένο, διότι στην αρχή υπάρχει ένας ενθουσιασμός, μετέπειτα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι μια γλώσσα που τη χρησιμοποιεί, δεν είναι χρηστική, πρέπει να βρεις να την μιλήσεις. Ναι. Αν δεν την μιλάς, η γλώσσα πεθαίνει, η γλώσσα πρέπει να την μιλάς. Ναι. Να δημιουργηθούν και άλλοι χώροι εστίασης, καφενεία ας πούμε. Υπάρχουν οι δυνατότητες, σου είπα, για μένα το ουσιαστικό είναι να δημιουργήσεις συνθήκες και προσανατολισμού της κοινότητας μας μέσα σε έναν πλαίσιο που να έρχονται οι νέοι κοντά σε μια ηλικία που και να τους πεις, και μπορείς να τους πεις σήμερα πιένε πάρε Μαρονίτη ή είπε, όποιο θέλουν να πάνε πάρουν. Ναι, 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 αλλά αν έχεις ενεργά σωματεία και μπορούν να γνωρίσουν μεταξύ τους νέους, μπορείς να αυξήσεις κάπως τις πιθανότητες. Δεν είναι ευίωνες. Οι μικρές μειονότητες δυστυχώς ανά το παγκόσμιο είναι όπως ένα ποτήρι ζάχαρη που μάχεσαι να τη βάλεις μέσα στον ωκεανό για να γλυκάνει. Και στην ουσία χάνει και το κουτάλι. Ναι, ναι. Πολλές φορές νιώθουμε ότι τούτος ο αγώνας είναι μάταιος, αλλά νιώθουμε και συγχρόνως ότι αν έχουμε άλλη επιλογή παρά να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο, κάθε δυνατότητα. Πρέπει να γίνεται συνεχώς ο αγώνας για αυτό, για να μην χαθεί, να μην εξαφανιστεί, να μην εξαντληθεί εντελώς. Γιατί όπως μου τα λες, ας πούμε, η τελευταία σας γενιά, η δική σας, ας πούμε, έτσι, μετά τα παιδιά σας. Ακριβώς, βέβαια, ναι. Δυστυχώς είπα σου. Εμείς όμως δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Εμείς, ναι, δεν μπορεί να πιέσεις. Ούτε να πιέσουμε, ναι, αλλά ούτε να παραιτηθούμε. Θέλουμε, νιώθουμε έντονα από μέσα μας την ανάγκη να προσπαθήσουμε. Και ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Έτσι. Κερίνια πολύ όμορφη. Όμορφη. Latini cesaragini,
το χέρι σου ζητούσαν. Τσέρι μια πολύ όμορφη, πολύ σε ερωτευτήκαν, που σε έναν εθαμποθήκαν, μα τσεγοητευτήκαν. Τσέρι μια πολύ όμορφη, της Κύπρου μας χαμάρι, τα καλύτα στολίθια σου έχουν Ελλάδα είναι η μάνα σου, πως να έχεις για άλλον μάτι. Το μπραξάντρο σου καρτερείς, αγάπη να του δώσεις. Μες στην αγκάλι του να μπεις, πουλούς να γλυκείς. Τσέρι μια πολύ όμορφη, πολύ σε ερωτεύτηκαν, μου σ' έναν εθαμποθήκαν, μα τσεγοητεύτηκαν. Τσέρι μια πολύ όμορφη, της Κύπρου μας καμάρι, τα καλύτα στολίθια σου έχουν καταπληκτικό το τραγούδι και αυτό που ακούσαμε, Κερίνια πολύ όμορφη, τους δημιουργούς δεν είπα, το συνθέτη δεν είπαμε. Είναι ο Δημήτρης ο Κωνσταντίνου και η Βαλεντίνα Ξηρίχη. Η ενορχήστρος είναι του Σάβα του Σάβα, εξαιρετικός, γνωστός μουσικός συνθέτης, εξαιρετικός ο Σάβας. Ακριβώς, είναι φοβερός ο Σάβας μας. Αγαπημένος μου ο Σάβας, ναι. Κάνει τρομερά ευαίσθητες ενορχήστρωσεις. Έτσι. Και χωρίς να το καταλάβουμε με το μου, εμείς φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος. Έχουμε 5 λεπτά. Έχουν απομείνει 5 λεπτά. Είπαμε, έχεις 15 τραγούδια τα οποία περιμένουν στη σειρά για να κυκλοφορήσουν. Ναι. Συνεχίζεις να γράφεις και ποίηση και στίχο. Δεν μπορώ να κάνω αγιώς. Και να θέλεις να κάνεις δεν μπορείς, γιατί ο στιχουργός ζει για να εκφράζεται και για τον εαυτό του, αλλά και για όσα βλέπει γύρω του. Όπως το είπες, Ανδρέα. Τώρα με ακούσε, ναι. Ναι, σε ακούω τώρα, ναι. όταν μιλάς δεν με ακούσε. Ναι, ναι, είναι στον κόσμο μου. Μπορείς να κάνω το μάθημα. Ναι, μπορείς. Τελευταία χρόνια ξέρεις, δεν υπάρχουν και συνεργατικίες πλέον προσεγγίσεις μέσα σε στάξεις λόγω του COVID. Στεκούμαστε μονολυθικά για μέχον προς. Λαλούμεντα. Πραγματικά τώρα. Κάτω αν μας ακούν καλώς. Περίμενε να φτάσουμε έτσι εποχές. Δυστυχώς έχουμε και αυτά στη ζωή μας. Ελπίζω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να ξεπεραστεί και να τελειώνει η ιστορία. Εκούρασε μας. Εκούρασε και εσάς και τους μαθητές. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μέσα στα σχολεία που είναι η παιδική χαρά, που είναι η απόλυτη ελευθερία και των παιδιών, των φωνών, τα διαλύματα που χαίρεσαι να τους ακούς, να τους βλέπεις να κινούνται ελεύθερα, το να είσαι όπως το τροχονόμο, αντί να απολαμβάνεις μαζί τους το σχολικό χρόνο, είναι κάτι αρκετά δύσκολο για μας τους εκπαιδευτικούς και αλλοτριώνει και τη φύση της υπόστασης μας μέσα στον χώρο. Ας ευχηθούμε ότι γρήγορα θα τελειώσει, ειδικά τώρα που θα μπει το καλοκαίρι, από όσα μας λένε,
θα εξασθενήσει και το ευχόμαστε για να ξαναβρούμε τη ζωή μας. Μακάρι. Κάπου εδώ όμως λυπάμαι, αλλά πρέπει να σε ευχαριστήσω, να σε αποδεσμεύσω. Ναι. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πράγματι πέρασε ευχάριστα, όμορφα. Είπαμε αρκετά. Σίγουρα. Ευχαριστώ και εκ μέρους της κοινότητας που μας δίνετε και την ευκαιρία ως Μαρονίτες δημιουργοί, ως Κύπροι δημιουργοί, διότι είμαι σίγουρος ότι έτσι με είδες πρώτα και μετέπειτα ως Μαρονίτης. Ξέρεις ότι δεν ξεχωρίζω εγώ με το μόνο. Γι' αυτό ακριβώς το είπα, ναι. Και τούτο είναι το ευχάριστο, διότι το ένιωσα κιόλας, διότι η φιλοξενία σου ήταν άψογη. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Χαιρετώ και τους ακροατές, ευχαριστώ που μας ακούσετε για τα μηνύματα σας, να είστε όλοι καλά. Έτσι. Και θα επαναληφθεί η εκπομπή, γιατί έχουμε και καινούργια τραγούδια να ακούσουμε κάποια στιγμή και έχουμε και πάρα πολλά που μπορείτε όλοι εσείς, πληκτρολογώντας Κουμέτος Κατσολούδης, θα βρείτε και το κανάλι του στο YouTube. Ναι, θα βάζω εκεί. Όπου εκεί μπορείτε να κάνετε και εγγραφή και να ακούσετε όλα τα τραγούδια που έχουν μελοποιηθεί. Λοιπόν, σε αποδεσμεύω, σε ευχαριστώ ξανά. Εγώ ανανεώνω μαζί σας το ραντεβού μας για αύριο βράδυ στην εκπομπή μας «Ένα πανέρι γεμάτο μουσικές», με παλιό καλό λαϊκό τραγούδι και με την δική σας συμμετοχή, όπως πάντα, με τις όμορφες σας επιλογές. Καλό βράδυ εύχομαι σε όλους σας. Θα κλείσω με τη φωνή του Σάββατου Χρυσοστόμου στο τραγούδι «Προσκλητήριο Πεσόντων», σε μουσική του Δημήτρη Κωνσταντίνου και η στίχη Κουμέτος Κατσολούδης, ο φιλοξενούμενος μας. Γεια και χαρά σε όλους σας. Αξία τη ζωή οι μετοχέ του. Πώ να χαρούνε για το λόγιο μου φεγγάρι.
ευχή τους το μακάρι. Έχουνε χάσει στην ευχή τους το μακάρι. Να αντέξουν το κενό βαθιά μαντώνει, μαύρο με σύστιο ανοιξώνουνες εντώνει, σαν η πατρίδα καταγράφει εκλειπώντες, στο προσκλητήριο 13 είναι απώντες. Σαν η πατρίδα καταγράφει εκλειπώντες, στο προσκλητήριο 13 είναι απώντες. Πώς να τα αντέξουν το κενό βαθιά μαντώνει, μαύρο με σύστιο ανοιξώνουνες εντώνει, σαν η πατρίδα καταγράφει εκλειπώντες, στο προσκλητήριο 13 είναι απώντες, σαν η πατρίδα καταγράφει εκλειπώντες.